Μακάβρια αποκάλυψη έφερε στο φως η υποχώρηση του εδάφους στην κήτη του ποταμού που βρίσκεται δυτικά του οικισμού των Άνω Γουβών. Οι καταστροφικές πλημμύρες που άλλαξαν ριζικά την εικόνα της περιοχής, αλλά και οι πρόσφατες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν νέες κατολιστήσεις στο πρανές του ποταμού, έφεραν στο φως έναν ανθρώπινο σκελετό. Ησίασα και ήταν αυτό που είδαμε. Είναι τα απομεινάρια ενός ανθρώπου. Ναι, ένα σκελετός είναι. Από ότι εγώ δεν πλησίασα κοντά, από ότι τώρα πλησιάσαμε είδαμε και άλλα οστά. Μπορεί να έχει άλλο σκελετό από κάτω. Κάτοικος των Γουβών που περπατούσε το μεσημέρι μέσα στην κήτη του ποταμού παρατήρησε από μακριά τη νέα κατάπτωση. Πλησιάζοντας διέκρινε το ανθρώπινο κρανίο και τα οστά και σήμανε συναγερμό στις αρχές. Τα πήρε όλα τον πλημμύρα και το ξέπλυνε και φάνηκε. Βλέπουμε ότι έχει υποχωρήσει ο τράχος, έχει πέσει το... Ναι, πιθανόν και να είναι καθίδηση γιατί μετά τη μεγάλη καταστροφή, τη μεγάλη πλημμύρα έγινε, έριξε και μια βροχή πάλι έτσι, πριν τρεις μέρες, πέντε, πότε. Αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου έσπευσαν στο σημείο και πιστοποίησαν ότι πρόκειται για απομεινάρια ανθρώπινου σώματος. Αφού ενημερώθηκαν οι ιατροδικαστικές αρχές, αστυνομικοί ξεκίνησαν το έργο της περισυλλογής για τα εμφανή οστά, όσο και αυτά που ήταν θαμμένα στο έδαφος γύρω από το κρανίο. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Παγνί, ενώ θα αποφασιστεί αν θα χρειαστεί συμπληρωματική ανασκαφή και νέα αυτοψία στο σημείο. Είχε αποκαλυφθεί λίγες μέρες, δεν θα ήταν τόσο λευκό. Δηλαδή πιθανόν να είναι χρόνια εκεί και να βρεχότανε και ξεπλήθηκε. Γιατί αν ήταν κανένα αρχαίο κρανίο θα μπορούσε να ήταν πιο σκούρο, κανένα μινοϊκό. Δηλαδή μπορεί εκεί στις πέτρες, πιστεύω, δεν ξέρω, να σκαλίσει και να βρεθεί και κανένα σολωτό στάβος. Το κρανίο φαίνεται άθικτο και φέρει πλήρη οδοντοστοιχεία, γεγονός που θα βοηθήσει τους ιατροδικαστές να εξετάσουν και να χρονολογήσουν τα ανθρώπινα απομεινάρια. Τα προηγούμενα έτη στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε εξαιρετικά πυκνή βλάστηση με βάτα και η πρόσβαση ήταν σχεδόν αδύνατη ακόμη και από γειτονικά χωράφια. Απαντήσεις για τη χρονολόγηση του σκελετού αναμένεται να δώσουν οι ιατροδικαστές. Ήταν μέσα σε πυκνή βλάστηση, δεν υπήρχε τίποτα, αδιαπέραστο. Ούτε έτσι πρόσβαση, τίποτα.